Η πρώτη ερώτηση φυσιολογικά είναι ποια είναι τα προβλήματα στην περιοχή σας. Καταρχήν να πω κάποια στοιχεία για το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτρης είναι στη Νότια Αθήνα, έχει έκταση 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με την τελευταία απογραφή έχει, του 2011 έχει 75.000 κάτοικους. Εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα πρέπει να ξεπερνάει, να φτάνει κοντά στους 90.000 και συνορεύει με τη Δάφνη, Μυτό, Ηλιούπολη, Παλαιό Φάληρο και την Άλυμο. Τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι καταρχήν πρώτα το κυκλοφοριακό. Φανταστείτε ότι στον Άγιο Δημήτρη έχουμε τρεις σταθμούς μετρό στα όρια του. Είναι ο σταθμός Δάφνη, σταθμός Αγίου Δημητρίου και σταθμός Ηλιούπολη. Και με την έλλειψη χώρων πάρκινγκ καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργείται σε όλες αυτές τις περιοχές. Έχει ένα κεντρικό άξονα τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου που έχει πρόβλημα με τα πεζοδρόμια, με το φωτισμό, με την προσβασιμότητα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Είναι ο οδικός άξονας που ενώνει τους δήμους του κέντρου με την παραλία, με την Ποσειδόνος. Το άλλο πρόβλημα είναι το ρέμα της Πικροδάφνης. Είναι ένα τεράστιο ρέμα 9,5 χιλιόμετρων, ξεκινάει από τον Ημιτό και φτάνει στο Σαρονικό. Είναι ανοιχτής διατομής, ευτυχώς ακόμα, είναι από τα λίγα που έχουμε στην Αθήνα. Εμείς παλεύουμε φυσικά να το σώσουμε και να μείνει έτσι ανοιχτής διατομής. Είναι τύχη που το έχουμε στον Άγιο Δημήτρη, γιατί μας έχει σώσει από πολλές πλημμύρες. Όμως, γι' αυτό, μια και είμαστε σε αυτό, υπάρχει κάποιο σχέδιο από την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος ναι. Αυτό το σχέδιο, τι συγγνώμη έχετε γι' αυτό. Ναι, υπάρχει κάποιο σχέδιο από την περιφέρεια. Να ξέρετε όμως, όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί επιχωματώσεις, μπάζα, λίμματα, έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε κάποια σημεία έχει γίνει σκουπιδότοπος. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποια πράγματα. Υπάρχει μια μελέτη από την περιφέρεια, η οποία είναι σε διαβούλευση και με τους Δήμους, τους όμορους Δήμους, αυτούς δηλαδή που διέρχεται το ρέμα της Πικροδάφνης, όπου εμείς η άποψή μας και η θέση μας είναι συνολική οριοθέτηση του ρέματος, παρεμβάσεις εκεί που χρειάζεται με νέα συστήματα της οικομηχανικής και καμία καταστροφή και επέμβαση σε χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, γιατί πραγματικά είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα. Το άλλο πρόβλημα είναι το Αγίου Δημητρίου ότι δεν υπάρχει κεντρική πλατεία. Εμείς από μικρά παιδιά κεντρική πλατεία θεωρούσαμε και πηγαίναμε στην πλατεία της Νέας Μήνης. Αυτό γίνεται και σήμερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Κεντρική πλατεία θα μπορούσε να γίνει το άλσος του ασυρμάτου, το οποίο αποδόθηκε εδώ και 2 χρόνια όλο στο Δήμο μας. Δεν έχει γίνει, δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ανάπλασή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Δεν έχει ξεκινήσει όμως ακόμα. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και καθυστερούν απελπιστικά. Εκεί θα μπορούσε να γίνει η κεντρική πλατεία του Δήμου. Νεκροταφεία. Στο Δήμο μας έχουμε 5 νεκροταφεία. Τρία μέσα στα όρια του, Αγίου Δημητρίου, Δάφνης και Καλυθέας, και στα όρια Παλαιού Φαλήρου Νέας Μύρνης. Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και έναν υποσταθμό ΔΕΗ. Ένα υποσταθμό τεράστιο, ο οποίος συντηρεί όλη την νότια Αθήνα. Εδώ παλεύουμε και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει υπογειοποίηση, γιατί θα δώσει πέρα από τα προβλήματα υγείας και την ασφάλεια στους κατοίκους, θα δώσει και ένα τεράστιο χώρο πρασίνου γύρω στα 4 στρέμματα στο Δήμο μας. Δέληψη πολιτιστικού χώρου. Ένα πολύκεντρο όπου και οι νέοι και οι δημιουργοί θα μπορούν να εκφράζονται και να δημιουργούν και να το παρουσιάζουν στους κατοίκους. Υπάρχει μια έλλειψη μεγάλη σε αυτό το σημείο. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και φυσικά η καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από το έλλειψη πρασίνου, από το καθαριότητα, από το φωτισμό, από τη μη προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε φτιάχνοντας μια αντιδημαρχία καθημερινότητας του πολίτη. Να ρωτήσω, εσείς ποια παράταση εκπροσωπείτε και ποιο είναι το μέχρι τώρα έργο σας, γιατί προσωπικά εσάς αλλά και τις παράταξεις. Η παράταξη μας ονομάζεται Μετέχω Εναλλακτική Κίνηση Πολιτών. Έχει δημιουργηθεί εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε αφήσει το διακριτό στίγμα στην πόλη μας, γιατί τα μέλη μας συμμετέχουν σε συλλόγους εθνικοτοπικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς, συλλόγους γονέων και εκδαιμόνων, ξέρουν την περιοχή και την πόλη. Ταυτόχρονα η παράταξή μας συμμετείχε σε όλα αυτά τα χρόνια στα κινήματα της πόλης μας. Συμμετείχε στην ανοιχτή συνέλευση για τη διεκδίκηση του χώρου του ασυρμάτου. Αυτή του μεγάλου χώρου των 65 στρεμμάτων για να αποδοθεί στο Δήμο μας ολοκληρωτικά, που αποδόθηκε από την σημερινή κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια. Συμμετείχε σε όλες τις, με τη γειτονιά μαζί, σε όλες τις δράσεις, χρόνια τώρα. Οι δράσεις μπορεί να ήταν από παρεμβάσεις χορευτικές, φιδεδροφυτεύσεις, οικαστικές, ένα σωρό παρεμβάσεις.
Αποδόθηκε τελικά στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή και είναι σε διαδικασία για να γίνει ένα άλσος. Συμμετείχαμε, όπως είπα και πριν, στο δίκτυο για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης, ένα σημαντικό οικολογική σημασία ρέμα που θέλουμε να μείνει ανοιχτή διατομή, είπα και τη θέση μας με συνολική οριοθέτηση. Σε όλες τις δράσεις λοιπόν σε αυτού του δικτύου συμμετέχουμε ενεργά. Στο δίκτυο αλληλεγγύης πράξης που μας φιλοξενεί εδώ, είναι ένα δίκτυο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη σε αυτή την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας σε ό,τι μπορούσαμε εδώ. Και φυσικά συμμετέχουμε δυστυχώς στο αντιφασιστικό μέτωπο, και το λέω δυστυχώς γιατί έχει γίνει αυτό το τελευταίο καιρό και στην πόλη μας το φτιάξαμε, γιατί δυστυχώς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην πόλη μας το αβό του φιδιού αρχίζει και κολλάπτεται και δυναμώνει. Πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση από αυτή την πλευρά στην περιοχή σας? Ακόμα δεν έχουμε εμφανή σημεία, έχουμε δείγματα, ενδείξεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να επαγγελθούμε. Πάρα πολλοί φορείς στην πόλη μας έχουμε συναντηθεί, έχουμε βρεθεί, κάνουμε εκδηλώσεις και υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ μας. Στις δημοτικές εκλογές κατεβαίνει σχήμα της Χρυσής Αυγής? Όχι, είναι συγκεκαλυμμένο από ό,τι φαίνεται σε διάφορες παρατάξεις. Συγκεκαλυμμένο. Το τρίτο στοιχείο αφορά εμένα. Εγώ είμαι στέλεχος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Είναι εταιρεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Υπουργείου Εσωτερικών που βοηθάει τεχνικά και επιστημονικά τους Δήμους πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είμαι και 20 χρόνια εκεί, οπότε και αυτή η εμπειρία μου σε αυτά τα πράγματα συνορίμανε στο έργο, παιδική σταθμή που θυμούνται περισσότεροι όσοι μας ακούνε, οι κοινότητες νέων, οι φροντίδες ηλικιωμένων, τη βοήθεια στο σπίτι, αυτά τα προγράμματα κάνουμε. Οπότε και εμένα η εμπειρία μου σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και είναι και πλεονέκτημα απέναντι των άλλων παρατάξεων. Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας από πλευράς συνεργασιών? Γιατί όπως ξέρετε, ο Κλεισθένης φέρνει μια μεγάλη αλλαγή που είναι η απλή αναλογική. Και επομένως θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε πιθανότητες, δυνατότητες συνεργασιών των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων στην περιοχή σας. Ο Κλεισθένης πράγματι φέρνει σημαντικές αλλαγές. Δεν φέρει μόνο την απλή αλλογική, φέρνει και πάρα πολλά ακόμα πράγματα. Φέρνει καταρχήν την αλλαγή χρηματοδότησης στους Δήμους με αντικειμενικά κριτήρια, όχι μόνο τα πληθυσμιακά. Φέρνει τις διαβουλεύσεις και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Φέρνει την ανακατονομή αρμοδιοτήτων. Και πιστεύω και ο Κλεισθένης ιδίως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί πολλά προσκρούν στο Σύνταγμα, θα μπορέσει η αυτοδιοίκηση να αλλάξει ριζικά πια και να είναι πράγματι αυτοδιοίκηση. Φέρνει λοιπόν την απλή αλλογική. Είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας, η ισότητα της ψήφου. Για μας είναι βασικό αυτό, που σημαίνει ότι οι επόμενες δημοτικές αρχές θα πρέπει να έχουν συνένεση, συνευθύνη, πρόταση και να μπορούν να βρουν κοινό τόπο. Για μας αυτό ήταν αντίληψή μας από την ίδρυση σαν παράταξη. Γι' αυτό λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε κοινωνικές δομές και δομές πρόνοιας του Δήμου μας, που είναι σε θετικό σημείο. Έτσι, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φροντιστήριο, η ματιοθήκη, το κοινωνικό φαρμακείο, τους παιδικούς σταθμούς, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, την κατασκήνωση. Προτείναμε πράγματα τα οποία εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να περάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είναι κάθε χρόνο στα τεχνικά προγράμματα, προτείναμε έργα αναδιαμέρισμα. Κάποια πράγματι περάσαν. Προτείναμε στα δημοτικά τέλη. Και προτείναμε ακόμα στη διαχείριση απορριμμάτων πώς πρέπει να μπει ο Δήμος μας βήμα-βήμα. Φυσικά συγκρουστήκαμε με θέματα τα οποία εμείς θεωρούσαμε ότι είμαστε αντίθετοι και ιδιαίτερα στα θέματα, τα προγράμματα της περιφέρειας, τα οποία δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, όπως είναι τα τρία, ανάπλαση του λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, του Ασύρματος και η πέριξη του σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου και η λεωφόρος Αγίου Δημητρίου, που δεν είχε προχωρήσει, συγκρουστήκαμε έντονα πια σε αυτά που εμείς διαφωνούσαμε. Άρα λοιπόν σε διαφορετική άποψη ο σεβασμός, η συνένεση, η άποψη και η πρόταση είναι βασικά πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε σαν κουλτούρα, τα έχουμε κάνει πράξη, άρα και είναι και πλεονέκτημά μας ένα των άλλων παρατάξεων. Θεωρούμε ότι πράγματι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με πολλές παρατάξεις, έτσι, γιατί πράγματι το πρόγραμμά μας και το πρόγραμμα και των άλλων παρατάξεων, όπου ταυτίζεται, μπορούν να αποτελέσει κοινό τόπο. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος σας? Οι βασικοί άξονες του προγράμματος μας είναι οι εξής. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες, που τις καθιερώνει ο Κλεισθένης, πρέπει να γίνουν πράξη όμως. Διαβουλεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα, είναι σημαντικό αυτό. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα έργα της πόλης μας που θα αλλάξει τη μορφή της. Και έχω πει για τον Ασύρματο, την λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, την ανάπλαση του μετρό, της περιοχής δηλαδή του μετρό, την αναβάθμιση μιας μεγάλης περιοχής στο Μεσονήσι που το χρηματοδοτεί το ΙΜΕΠΕΡΑ, το Υποδομές και Μεταφορών του Έργου και Περιβάλλον, με 2,5 εκατομμύρια.
Και πρέπει να ξεκινήσει αυτό και η δημιουργία κολυμβητηρίου. Υπάρχει χωροθέτηση και πρέπει να δούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για το πολυδάπανο έργο της υπογειοποίησης ΔΕΗ. Και φυσικά να δούμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα των νεκροταφείων που είπα προηγουμένως σε συνδυασμό με τη δημιουργία διαδημοτικού αποτεφοροτερίου. Στο περιβάλλον έχουμε πάρα πολλά οικόπεδα στην ιδιοκτησία μας που πρέπει να γίνουν αυτά χώροι πρασίνου, πάρκα και παιδικές χαρές. Όπως και να αγοράσουμε πάρα πολλά ακόμα και μπορούμε μέσω από το Πράσινο Ταμείο και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μια ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη. Όλα αυτά θα αλλάξουν και το τρόπο συμπεριφοράς. Άρα λοιπόν είναι αναγκαία μια ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη. Και δίνουμε βάση και βάρος στην κοινωνική πολιτική, στην κοινωνική μέρημνα δηλαδή, έτσι, στους παιδικούς σταθμούς, σε αυτές τις διαδικασίες όλες, στην παιδεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό.